Τι θες να σου πω τώρα εδώ, ναι, για το αγαπημένο μας νέο ζευγάρι. Θέλω την πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου ζευγαριού της πόλης, που δεν είναι άλλο από την Τζένι Μπαλατσινού και τον Βασίλη Κικίλια. Ένα ζευγάρι που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, ότι είναι εδώ και λίγους μήνες μαζί, ότι πριν κυκλοφορήσουν το καλοκαίρι οι φωτογραφίες, οι πρώτες, είχαν ενημερωθεί όλοι οι κοντινοί τους άνθρωποι, ακόμα και ο πρώην σύζυγος της Τζένις, ο Πέτρος Χριστόπουλος, τα γνώριζε όλα. Και τώρα λοιπόν έχουμε μια ουσιαστικά δημόσια κοινή εμφάνιση, πιο επίσημη. Γιατί πήγανε σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, παρακολούθησαν μια ομιλία και βλέπεις ότι η γλώσσα του σώματος μιλάει από μόνη της. Έχει πέσει πάνω στον αγαπημένο της, ομιλία, η Τζένι. Παρακολούθησαν. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μια διάλεξη, μια ομιλία. Μια ομιλία. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι... Μια διάλεξη παρακολούθησαν. Ναι, ότι πήγαν μαζί σε αυτή την εκδήλωση. Να βρε ζευγάρια, βρε. Και δεν δίστασαν, ειδικά η Τζένι, να γύρει πάνω του. Ότι... Γύρε στο πλάι μου. Είναι μαζί και ερωτευμένοι. Αυτά είναι ζευγάρια, καταλάβατε. Σε εσάς τα λέω, κυρία μου και κυρία μου. Ποια που πάνε στις διαλέξεις. Ναι, ναι, Παναγιώτη. Εσύ που παίρνεις την, δεν θα πω όνομα. Και την πάω στο σινεμά, και την πάω στα σουβλατζίδικα και στους σινεμάδες και στις δισκοτέκες. Ενώ τα κορίτσια, θέλουμε να μας πάτε τα κορίτσια κάποιες ηλικίες σε μια ημερίδα. Πολύ σωστά. Μια αφροδισιακή ημερίδα. Εγώ το βρίσκω πολύ σεξι που την πήγε σε διάλεξη. Τι θα κάνουμε το Σάββατο, μωρό? Πάμε σε λίγο Παρνασσός που έχει ημερίδα, το άλογο, η μάνα μου και εγώ. Όχι, πάντως πώς είναι στην αρχή όταν είσαι ερωτευμένος και στη διάλεξη ακουμπάς τον νόμο. Μετά και ρομαντικό δίμηνο σου κάνει κάποιος αν έχει φύγει ο έρωτας. Μα πραγματικά το βρίσκω από τη μια απίστευτο. Απ' την άλλη, πολύ έντεχνο που πήγανε σε διάλεξη. Και πολύ ερωτευμένο το ζευγάρι. Γιατί αν είσαι σε διάλεξη και έχει το ύφος ότι βλέπει ερωτική κομμεντή ψηλοσυγκινητική και είσαι έτσι. Και ο άλλος μιλάει για την κρίση. Εντάξει, μου λέει ο Βασίλης ότι μάλλον έχουν πάει σε μια διάλεξη του κυρίου Παύλου Τσίμα. Και οι δυο τους είναι σαν να έχουν πάει και βλέπουν τον Notting Hill. Μέγκ Ράιαν βλέπουν. Είναι τόσο ερωτευμένοι που είναι σαν να βλέπουν τον Notting Hill ή κάποια κομμεντή με τη Μέγκ Ράιαν. Είναι τόσο ερωτευμένοι. Πραγματικά, εγώ αν με είχε πάει ο καλός μου σε ημερίδα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνει σε διάλεξη. Θα τον είχα χωρίσει στη χειρότερη, δεν ξέρω. Και δηλαδή, μπράβο σας όμως. Αυτή είναι η διαφορά μας, Τζένι. Ότι είσαι κορίτσι του πνεύματος. Είσαι καλλιεργημένη γυναίκα, Τζένι μου. Μπράβο. Και πολύ εκδηλωτική. Δεν την έχουμε συνηθίσει γενικώ. Η κοπέλα απλά κούπησε το κεφάλι της. Δεν έκανε και κάτι τρομερό να τη πει. Είναι. Εντάξει. Φτου, μπράβο σας. Τι να πούμε, μας αρέσουνε. Ναι. Λες να γίνουν τα πράγματα σοβαρά. Λες να έχουμε επισημοποίηση. Αυτό είναι ένα είδος επισημοποίησης. Και ο κύριος Κικίλιας είναι εξαιρετικά γοητευτικός, πρέπει να πούμε. Βεβαίως. Έτσι, πάρα πολύ ωραίος. Η κυρία Μπαλατσινού δεν έχουμε λόγια. Πάντως σκεφτείτε, α, συγγνώμη, τους γύρω-γύρω της διάλεξης. Αν ήμασταν εμείς, θα είχαμε εστιάσει το ζευγάρι. Όλοι οι υπόλοιποι κοιτάνε. Μα γιατί είναι σε διάλεξη. Δηλαδή... Εν τω μεταξύ, αν δεν μου λέγατε ότι είναι διάλεξη, θα πίστευα ότι είναι σινεμά. Ότι είναι στο σινεμά, ναι. Αλλά δεν είναι σινεμά. Στο θέατρο. Ερωτικό ραντεβού σε διάλεξη. Τελείωσε. Θα το κάνουμε τρέντ από την εκπομπή αυτή. Θα σας κάνουμε προτάσεις κάθε Σαββατοκύριακο που έχει διάλεξη απόψε να πάτε με την καλή σας ή με τον καλό σας. Παναγιώτη μου. Την κάνω λίγο για απέναντι. Έχουμε μια πολύ ωραία καλεσμένη σήμερα.